Άστος, μικρός Νικόλας, ήσταν κι εσείς σαν και εμένα. Παιδιά πνιχρό, μια περασμένα, ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας. Οι κατασκηνωτές. Ρελιακάδα, τέτοια μέρα δεν είναι και σχολείο. Δίκιο έχεις, είναι μέρα για κατασκήνωση. Ναι, σωστά. Μετά το σχολείο θα σε πάρω να πάμε κατασκήνωση. Τι είναι αυτά που λες, καλά, τρελάθηκες? Καθόλου, θα πάρουμε οι δυο μας το αμάρι και θα φύγουμε. Εκείνο το παλιό αυτοκίνητο που είναι στην Αλάνα. Θα κάνουμε ότι πάμε εκδρομή. Ωραία, εγώ θα φέρω μπισκότα για να κάνουμε πικνίκ. Ραντεβού σε λίγο μπροστά στο σινεμά, έγινε. Θα πάρω αυτά τα μπισκότα, θα του αρέσουν του Νικόλα. Λουιζέτ, μη μου πεις ότι ο Νικόλας είναι το αγόρι σου. Το αγόρι μου, ο Νικόλας, όχι, δηλαδή δεν ξέρω. Πώς θα καταλάβω αν ένα αγόρι με χαιρετευτεί? Συνήθως ρωτάμε απευθείας. Ναι, όταν θα τρώτε τα μπισκότα οι δυο σας, μπορείς να το ρωτήσεις. Πόπο, τέλεια ταινία. Να παίξουμε τους Ινδιάνους στην κατασκήνωσή μας. Γεια σου, Νικόλα! Γεια σου, Λουιζέτ! Μια στιγμή, τι θέλουν αυτοί εδώ? Τους είπα τα σχέδιά μας και ήθελα να έρθουν κι αυτοί. Θα έχει πλάκα να είμαστε μεγάλη παρέα. Αλλιώς τα είχαμε κανονίσει, Νικόλα. Είχαμε πει να πάμε να κατασκηνώσουμε οι δυο μας, μετά να κάνουμε πικνίκ και μετά να σου κάνω την ερώτηση. Ερώτηση? Ποια ερώτηση? Πόπο, το καλάθι είναι πολύ βαρύ. Ποιος θα με βοηθήσει να το κουβαλήσω? Εγώ, Λουιζέτ. Πάμε γρήγορα. Μην χάσουμε το κολάτσο. Όποιος φτάσει πρώτος, εκείνος θα οδηγήσει. Ναι! 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 Έχουμε ταξίδι! Σταματήστε! Δεν χωράμε όλοι! Λουιζέτ, θα στριμωχτούμε λιγάκι! Κλωτέρ, Ζωφρό, Αλσέστ, καθίστε πίσω! Οι δυο σας μπροστά! Έλα, Κλωτέρ, ανέβα! Γρήγορα, έτσι ξεκινά! Δεν μπορώ να μείνω πολλή ώρα, έτσι! Δεν είναι δυνατόν, περιμένετε και εμένα! Ξεκίνα γρήγορα, Ed! Καλά, θα ξεκινήσω, αλλά πού πάμε? Στο βουνό, θα παίξουμε χιονοπόλεμο! Εγώ προτιμώ τη θάλασσα. Θα αγοράσουμε λουκουμά στην παραλία. Με τον Νικόλα είχαμε πει να πάμε στην εξοχή. Λοιπόν, στην εξοχή θα πάμε. Μου θυμίζεις τη μάνα μου όταν πάμε διακοπές. Ωχ, τι στριμωξίδι είναι αυτό! Πότε θα σταματήσουμε? Τρελάθηκες, τι είναι αυτά που λες? Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Να πούμε λοιπόν ότι πάθαμε βλάβη. Ως και τι βλακεία είναι αυτό το παιχνίδι. Είστε χαζά. Τα μπισκότα μου έγιναν λιώμα. Δεν πειράζει, και τα ψίχουλα τρώγονται.
Πειράζει και παραπειράζει. Τι θα κάνω τώρα? Δεν πειράζει. Θα βρέξει. Γρήγορα, ας προφυλακτούμε. Να πάμε στην καλύβα. Δεν είναι καλύβα, είναι η Ινδιάνικη σκηνή μας. Όχι, είναι ένα σαλούν τεσσάρων αστέρων. Αφού είμαστε Ινδιάνοι, όχι καουμπόιδες. Λουιζέτ, εσύ τι λες, να πούμε την καλύβα Ινδιάνικη σκηνή ή σαλούν? Εμένα μου μοιάζει σαν την καλύβα της Αλάνας, που δεν έχει τίποτα φαγόσιμο. Γιατί δεν παίζει μαζί μας? Εγώ λέω ότι είναι σκηνή. Εγώ αρχηγός, πονηρός Λυκόλας. Η Ινδιάνα με τα μπισκότα έχει δίκιο. Πρέπει να βρούμε αμέσως φαγητό, πριν να πέσει η νύχτα. Εσείς οι υπόλοιποι πώς μιλάτε? Εμείς Ινδιάνοι. Μιλάμε όπως Ινδιάνοι. Ουγ, εγώ άγριος έντεχος και δύο. Κάνουμε επίθεση στην πόλη με τα χλωμά πρόσωπα στο μαγαζί της κυρίας Σουκέτ. Δηλαδή θα φύγουμε από την εξοχή? Ναι, εκτός κι αν είναι η εξοχή του Far West. Ουγ, πάμε να πάρουμε μπισκότα. Επίθεση! Καλώστε, τι θέλουν τα παιδάκια μου? Εμείς θέλουμε κέικ σοκολάτας. Παρακαλούμε. Και ένα κουτί μπισκότα παραγκαλούμε. Ουγ! Δεν θα φας τα μπισκότα σου, Λουιζέτ? Όχι, τα θέλω για... θα τα φάω μετά. Έχω τα μπισκότα. Διώξε τους υπόλοιπους. Πολύ νόστιμο κέικ σοκολάτας. Βίσονας ήθελα να πω. Ουγ. Αυτός είναι ο χαιρετισμός του Οσίου. Παίζετε τους Ινδιάνους. Μπορώ να παίξω κι εγώ? Οι Ινδιάνοι δεν μιλούν με χλωμά πρόσωπα. Λάθος. Έχω διαβάσει ένα σωρό βιβλία για τους Ινδιάνους. Ξέχνα το. Δική μας φιλή Απάτσι έχουμε άγρια μάτια. Όχι φιλή των γλυφτών. Θα κάνω ό,τι θέλω, κύριε. Ακούτε? Αν θέλω να έρθω μαζί σας, θα έρθω. Αυτός μεγάλος μάγκος των νεκτρών. Επικίνδυνος. Εγώ? Μπορεί να μεταμορφωθεί σε αρκούδα. Αρκούδα! Τρέξτε να σωθείτε! Μη φεύγετε. Θα κάνω την αρκούδα, αν θέλετε. Θα παγιδέψουμε την αρκούδα με δόλωμα κέικ σοκολάτας. Φτούνα πάρει, το φάγαμε όλο. Ας βάλουμε για δόλωμα τα μπισκότα, παιδιά? Όχι, όχι, με τίποτα, τα θέλω. Και εμείς πώς θα πιάσουμε την αρκούδα, μου λες? Ποια αρκούδα και κουραφέξαλα, ο Ανιάν είναι. Στην Αλάνα είμαστε, όχι σε Western. Είστε ανόητοι με ανόητα παιχνίδια, αλήθεια. Βαρέθηκα τους Ινδιάνους σας, πάω στο αυτοκίνητο. Προσοχή! Μάγκος αρκούδα έρχεται! Λοιπόν, έχω σχέδιο. Ας έστει, κάνε το δόλωμα και εμείς θα την πιάσουμε. Γιατί εγώ? Δεν θέλω. Ο Κλωτέρ είναι πιο νόστιμος. Γρήγορα, έρχεται! Εδώ είστε! Ευνηδιασμός! Να τον πλακώσουμε στις φάπες. Αρκούδα με γυαλιά, σπάνιο είδος. Να τη γδέρουμε ζωντανή. Ναι, ναι, πάμε. Θα το πω στους γονείς μου και θα σας κλείσουν στη φυλακή. Ζήτω, κερδίσαμε.
νησιού. Α, ο Αλμπέρ, ο σοφέρ του μπαμπά μου. Πρέπει να φύγω. Γεια σας. Ουψ, κι εγώ πρέπει να πάω σπίτι. Θα χάσω το βραδινό. Σωστά, έρχομαι κι εγώ. Τέλεια η κατασκήνωση. Άντε, γεια, τα λέμε αύριο. Ουγγ, γεια σου, απάτσι με τα άγρια μάτια. Γεια! Εσύ, Λουιζέτ, τι θα κάνεις, δεν θα πας σπίτι σου. Εσύ τι λες, όσο έκανες καραγκιοζηλίκια με τον Ανιάν, εγώ έφτιαξα το αυτοκίνητο. Ξέρεις, αυτό το αυτοκίνητο δεν τζουλάει, Λουιζέτ. Θες να σε πάω σπίτι. Μπισκοτάκι. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Μπράβο, σε ρώτα. Να κάτσω εγώ στο τιμόνι. Όχι, και τα κορίτσια μπορούν να οδηγήσουν. Έχω μια ιδέα. Όταν παντρευτούμε, θα έχουμε δύο αυτοκίνητα. Α? Εσύ, τι ήθελες να με ρωτήσεις? Τίποτα. Απάντησε εσύ. Τι, απάντησα μια ερώτηση που δεν μου έκανες. Η Λουιζέτ σουτάρει τέλεια. Είναι πρώτη στο τρέξιμο. Αλλά καμιά φορά δεν την καταλαβαίνω. Να κάτσω στο τιμόνι τώρα. Όχι. Έλα, σειρά μου είναι. Όχι, σου είπα. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Παύλος Τσιτομενέας, Γιώτα Μιλίτσι, Αφροδίτη Αντωνάκη, Βούλα Κώστα, Άντρια Ράπτη, Βάσια Λακουμέντα, Κατερίνα Γκίρκης, σκηνοθετική επιμέλεια Κίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πουλίζου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Sierra Post.